Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή για την ευγενική πρόσκληση. Είναι ακόμα μια χρονιά που θεωρώ τιμή μου να είμαι εδώ σε αυτό το κορυφαίο εκδοτικό ουρολογικό γεγονός. Υποτίθεται ότι θα μιλήσουμε λίγο για τις νεότερες δημοσιεύσεις πάνω στην εδωουρολογία. Βλέποντας αυτό το θέμα και βλέποντας και τι θα πούν οι άλλοι, το θεώρησα πάρα πολύ ευρύ και πολλά από αυτά καλύπτονται από τη λιθίαση, νέα τεχνολογία, εδωουρολογία και αποφάσισα λίγο να το εστιάσω σε μία γκάμα ενδορολογικών επεμβάσεων που κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αρκετά παρεξηγημένη στην Ελλάδα ενώ έχει στο εξωτερικό απήχηση και θεωρώ ότι έχει και μέλλον και θα μιλήσουμε επομένως για την εδώ είναι η σύγκρουση των συμφερόντων μου για αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε ουσιαστικά για την εκτομή του αδενώματος δηλαδή αυτά τα οποία θα συζητήσουμε λίγο είναι μία με δύο, δεν είναι πάρα πολλές οι δημοσιεύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως καλές. Θεώρησα δύο, καθαρά για λόγους μεθοδολογικούς, να επιλεγούν και θα συζητήσουμε λίγο αυτές τις δύο μεταναλύσεις. Μόνο επειδή είναι μεταναλύσεις, που όμως να μην μείνουμε με τη λάθος αντίληψη ότι μια μεταανάλυση είναι μια πανάκια. Υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν limitations, αλλά μια μεταανάλυση οπωσδήποτε δίνει ένα θεωρητικά ανώτερο επίπεδο τεκμηρίωσης. Και στη συνέχεια μέσα από κάποια άλλα papers θα δούμε λίγο τους ενδοσκοπικούς τρόπους εκτομής του αδενώματος. Να θυμίσω λίγο τον αλγόριθμο των κατευθυντηρίων οδηγιών για την αντιμετώπιση των ασθενών με συμπτωματολογία από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα στο πλαίσιο απόφραξης, καλοήθους προστατικής απόφραξης. Εδώ το ερώτημα είναι αν μπορούν ή όχι να πάρουν αναισθησία, αν παίρνουν και μπορούν ή όχι να κόψουν τα αντιπηκτικά και στη συνέχεια μιλάμε για τι μέγεθος προστάτη έχουν. Ακολουθώντας αυτό το αλγόριθμο, η θέση της εκπυρήνησης είναι εάν δεν μπορούν να σταματήσουν τα αντιπηκτικά, έχει θέση αλλά σαν δεύτερη επιλογή η εκπυρήνηση με λέιζερ μετά την εξάχνωση. Και όταν λέμε λέιζερ εννοούμε τη χρήση λέιζερ ολμίου και θουλίου. Εάν μπορούν να κόψουν τα αντιπηκτικά, αν ο προστάτης είναι μέσα στα όρια 30 με 80 γραμμάρια, το 80 είναι το συμβατικό που έχουμε θέσει εμείς για να χαρακτηρίσουμε ένα μεγάλο ή μικρότερο προστάτη. Πάνω από 80 είναι μεγάλη προστάτηση, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αν είναι εδώ, πάλι υπάρχει θέση, αλλά μετά τη διουρηθρική προστατεκτομή, η κύρια θέση της εκπυρήνησης, είτε με τη μορφή της ανοιχτής προστατεκτομίας, είτε με τη μορφή της εκπυρήνησης χρησιμοποιώντας διπολικό ρεύμα και ενέργεια. Ή λέιζερ, κυρίως όμως χόλεπ και λιγότερο θουλίου, όπως θα δούμε παρακάτω, εδώ είναι η θέση της εκπυρήνησης. Η πρώτη μεταανάλυση δημοσιεύτηκε πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο σε ένα περιοδικό ονομάζεται PLOS ONE. Είναι μια μεταανάλυση στην οποία συγκρίθηκαν σε επίπεδο τυχεοποιημένων, μεταναλύθηκαν μάλλον τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές που συγκρίνουν την εκπυρήνηση, την ενδοσκοπική με την ανοιχτή προστατεκτομή για την αντιμετώπιση ασθενών που έχουν συμπτωματολογία από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα στο πλαίσιο καλοήθους προστατικής απόφραξης και μεγάλους προστάτες. Συμπεριλήφθησαν 7 τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές. Βλέπετε, δεν είναι πολλές στο θέμα αυτό. 735 ασθενείς μετά από μια ενδελεχή και συστηματική ασκόπηση της βιβλιογραφίας. Εδώ είναι οι μελέτες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι γενικά τα follow-up είναι καταρχήν μικρές. Τα follow-up δεν είναι μεγάλα. Υπάρχουν μελέτες με 72 μήνες ή 60, αλλά γενικά δεν είναι πολύ μεγάλα τα follow-up. Μεγάλη προστάτηση, πάνω από 120 γραμμάρια. Και συνοπτικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα περιεχειρητικά αποτελέσματα συγκρίνοντας αυτές τις δύο τεχνικές που ξέχασα να αναφέρω ότι μιλάμε για τρεις μελέτες που συγκρίνουν χόλεπ εναντίον ανοιχτής και τέσσερις μελέτες που συγκρίνουν τη χρήση διπολικής εναντίον ανοιχτής, έτσι, σύνολο 7 μελέτες. Έδειξαν ότι η ανοιχτή προστατεκτομή είναι λιγότερο χρονοβόρα από την ενδοσκοπική εκπυρήνηση του αδενώματος. Για τα υπόλοιπα, η πτώση της αιμοσφαιρίνησης είναι στατιστικά σημαντικά λιγότερη στην ενδοσκοπική. Όπως επίσης, υπεροχή υπάρχει στο χρόνο καθετηριασμού για την ενδοσκοπική και το χρόνο νοσηλείας. Το αδένωμα το οποίο αφαιρείται φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικά περισσότερο με την ανοιχτή προστατεκτομή. Μην κουραστείτε με αυτό τον πίνακα. Εδώ συγκρίνεται απλά η αποτελεσματικότητα της ενδοσκοπικής
αφαίρεση του αδενόματος εναντίον της ανοιχτής, λαμβάνοντας υπόψη το IPSS, call score, υπόλοιμα και όλα αυτά, και φαίνεται ότι τελικά δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Περνάμε στις επιπλοκές. Φαίνεται ότι αν συγκρίνουμε την ενδοσκοπική με την ανοιχτή ως προς τα ποσοστά των μεταγγίσεων, εδώ υπερισχύει σε βαθμό στατιστικά σημαντικό η ενδοσκοπική, ενώ για τα υπόλοιπα, μη αιμορραγικές δηλαδή επιπλοκές, δεν φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Στενώματα, επανακαθετηριασμοί, επανεπεμβάσεις. Και τελικά το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι έχουμε σχετικά περιορισμένο αριθμό τυχιοποιημένων κλινικών δοκιμών, σχετικά περιορισμένο follow-up, αυτό είναι το limitation, όμως αυτά είναι τα δεδομένα μας. Με τα αναλυόμενα δείχνουν ότι η ενδοσκοπική εκτομή του προστατικού αδενόματος είναι συγκριτικά με την ανοιχτή παρόμοιας αποτελεσματικότητας, προσφέρει όμως κάποια πλεονεκτήματα, τα οποία κυρίως συνοψίζονται στον χρόνο καθετηριασμού, διάρκεια καθετηριασμού δηλαδή, διάρκεια της νοσηλείας, πτώση της αιμοσφαιρίνης και λιγότερα ποσοστά μεταγγίσεων. Από την άλλη πλευρά, η ανοιχτή προστατεκτομή φαίνεται να είναι λιγότερο χρονοβόρα και φαίνεται να έχει τη δυνατότητα κανείς να αφαιρέσει περισσότερο ιστό. Αυτή είναι η δεύτερη μετααναλύση που δημοσιεύτηκε πριν από κάποιους μήνες, μέσα στο 2016, στο World Journal of Urology. Παρομοίου αντικειμένου, είναι επέκταση ουσιαστικά της πρώτης, λίγο μεγαλύτερη. Εδώ έχουμε λίγο περισσότερους ασθενείς και έχουν συμπεριληφθεί ακόμα δύο τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές, που όμως τελικά δεν άλλαξαν τα αποτελέσματα που είδαμε προηγουμένως ως προς το τι ισχύει στον τομέα αυτό. Όταν μιλάμε όμως για διουρηθρική ενδοσκοπική εκπυρήνηση ή ενδοσκοπική εκπυρήνηση του προστατικού αδενόματος, για να δούμε λίγο τι ακριβώς εννοούμε. Καταρχήν, είναι μία τεχνική η οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1983. Είναι μία τεχνική η οποία βασίζεται στην ανατομία. Αυτό το οποίο δηλαδή το concept είναι ότι θα αφαιρέσουμε τη μεταβατική ζώνη. Και περιγράφηκε στην Ιαπωνία με τη χρήση μονοπολικού ρεύματος αρχικά και ενός εργαλείου το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε συνέχεια για να γίνει dissection του αδενόματος αφού γίνει πρώτα μία κυκλοτερή στομή μπροστά από το σπερματικό λοφίδιο στην ουρήθρα. Στη συνέχεια σταδιακά εκπυρνίζεται με τη χρήση του ρεζεκτοσκοπίου του άκρου του και αποθείται το αδένωμα προς τον ουροδόχο κύστη, όπου και αφήνεται με βάση αυτή την τεχνική που αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν όλες οι υπόλοιπες. Είναι feasible. Τότε δεν υπήρχαν mosellators και η εκτομή του αδενώματος γινόταν σε συνέχεια με μονοπολικό ρεύμα διουρηθρικά. Μετά, στη δεκαετία του 90 κυρίως, αλλά και αργότερα και κυρίως με την έλευση του λέιζερ ολμίου, αναπτύχθηκε η βασική αυτή ιδέα και πήρε τα πάνω της, ας πούμε, η τεχνική. Τα δεδομένα όμως είναι τα ίδια. Ο τρόπος είναι ουσιαστικά ο ίδιος. Εδώ βλέπουμε κυρίως το όλμιο, το οποίο τα χαρακτηριστικά του τα γνωρίζουμε. Εκπέμπει στα 2140 νανόμετρα, απορροφάται από το νερό, σχετικά μικρό βάθος διείσδυσης, είναι παλμικό και κυρίως χρησιμοποιείται στην εκπυρήνηση, αλλά και κάποιοι άλλοι τύποι λέιζερ που εμφανίστηκαν, με κυριότερο το θούλιο, με παρόμοια σχετικά χαρακτηριστικά, με τη διαφορά όμως ότι είναι συνεχές λέιζερ. Και αυτό το οποίο επίσης έδωσε φτερά στην τεχνική είναι η χρήση των συσκευών αυτών που είναι γνωστοί σε όλους μας οι morcellators, οι οποίοι μπήκαν σιγά σιγά στο παιχνίδι, οι οποίοι μπορούν να αφαιρέσουν τον ιστό. Αυτά είναι key papers στην εξέλιξη αυτής της τεχνικής. Το 1998 η χρήση του ολμίου μπαίνει μαζί με τον morcellator και στη συνέχεια το 2006 ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση διπορικής πλασμακινητικής ενέργειας. Μετά μπαίνει το τούλιουμ με δύο διαφορετικές τεχνικές, την εκπυρήνηση και την εκπυρήνηση και εξάχνωση. Και στη συνέχεια έρχονται κάποια άλλα λέιζερ, τα οποία όμως δεν στηρίζονται από κλινικές μελέτες πολλές και τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές και δεν θα αναφερθούν παρακάτω.
feasibility study για το Χόλεπτ 1998 σε 14 ασθενείς που έδειξε πραγματικά ότι είναι δυνατόν να γίνει αυτή η τεχνική με τη χρήση του σε συνδυασμό με το Morcellator για μεγάλους προστάτες. Η τεχνική περιγράφηκε αναλυτικά σε συνέχεια των τριών λοβών από τον Γκίλινγκ το 2008. Βασικά αυτό το οποίο γίνεται είναι οι εκτομές στην 5η και 7η ώρα μέχρι το επίπεδο της κάψας, το οποίο είναι και το δύσκολο να αναγνωριστεί, και στη συνέχεια αφαίρεση του μέσου λοβού, το μη πάλι στη 12η ώρα και ένα συλλοβή πέφτουν στον ροδόχο και στην κελά φύγουν με τον Morcellator. Οι περισσότεροι τώρα πάνε πάνω πρώτα. Δηλαδή, ναι, έχουν γίνει τροποποιήσεις, ναι, έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις. Υπήρχε μια λογική. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ, και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και κριτικοί. Εγώ θα αναφέρω απλώς το εξής και θα πάω σε αυτό που θέλω να πω. Στο ΕΣΟΥΤ στην Αθήνα, στο meeting, τρεις επιπλοκές είχαμε σε όλα τα χειρουργεία. Και οι τρεις ήταν σε εκπυρηνήσεις, η μία με λέιζερ, η άλλη με μονοπολική και η άλλη με διπολική. Ακράτειες που ακόμα τις έχουμε. Και ήταν χειρουργία από τους καλύτερους, από τους καλύτερους χειρουργούς. Πού θέλω να καταλήξω? Το πρόβλημα που έχουν αυτές οι τεχνικές είναι ότι η εκτομή του σφιγκτήρα στη 12η ώρα είναι ανεξέλεγκτη. Ανεξέλεγκτη. Γίνεται η ουρθρική πολλές φορές. Σπάνια όμως έχει τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή τώρα να βλέπεις τους καλύτερους χειρουργούς, δεν το έκανε ένας άπειρος, αυτοί έχουν χιλιόμετρα. Πάνε στη 12η ώρα και έτσι όπως κάνουν την εκτομή και σπρώχνουν, χάνουν τον έλεγχο του πού είναι. Και επειδή ο σφιγκτήρας από πάνω, όπως γνωρίζουμε, είναι κυρίως από πάνω, έχουμε τρεις ακράτειες μόνιμες. Έτσι. Άρα πρέπει να είστε πολύ επιφυλακτικοί με αυτό. Η δική μου άποψη με το θέμα του enucleation είναι ότι με τις νέες διπολικές λούπες που βγαίνουν δεν θα κάνουμε εκπυρήνηση μετά από μερικά χρόνια και ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην ωραία εκτομή, γιατί οι διπολικές λούπες είναι εκπληκτικές οι καινούργιες που βγαίνουν, και η Olympus έχει απίθανη, αλλά και η Storch καινούργια της, η Wolf δεν ξέρω, αλλά η έννοια του Morcellator, του κονιορτοποιητή εντωμεταξύ, είναι ένα φωνικό εργαλείο, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο ο χειρουργός δεν μπορεί να φύγει από την αίθουσα και να αφήσει τον εκπαιδευόμενό σου να το κάνει μόνος του. Έτσι, πρέπει να είσαι εκεί να το βλέπεις. Διότι όπως ωραία παίρνει τον ιστό του προστάτη, παίρνει πάρα πολύ ωραία και την κίστη. Πάρα πολύ ωραία. Και όποιος πει δεν του έχει συμβεί, εμένα μου συνέβη. Και Βαγγέλη, να πω σε αυτό, χθες μου ήρθε μήνυμα από τα διάφορα sites που έχουμε ότι το FDA έβγαλε ανακοίνωση προσοχή στη χρήση του Morcellator, διότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλά περιστατικά με πολύ σοβαρές επιπλοκές. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης, όλοι νομίζουμε ότι είναι μετά πολύ απλό, βάζεις το Morcellator και τα διαλύεις όλα. Και εγώ σε δύο συνέδρια σε ζωντανό χειρουργείο, Γερμανός, ο καθηγητής, ο πιο expert στη χρήση του Morcellator μετά από μία εκπυρήνηση, άνοιξε μία τρυπάρα, σταμάτησε να μετάδοση και άρχισε να βρίζει τα γερμανικά. Χαρή, με την ευκαιρία που μια και άνοιξε αυτή τη συζήτηση, θυμάσαι στη Λάρισα όταν συζητούσαμε μια παρεμφερή παρουσίαση και σου είχα ρωτήσει γιατί οι τεχνικές εκπυρήνησης που μιμούνται την ανοιχτή προστατεκτομή, που είναι η καλύτερη από άποψη αποτελέσματος τεχνική που έχουμε για την προστατεκτομή, δεν έχουν επικρατήσει. Δηλαδή, αφού η ανοιχτή προστατεκτομή ξέρουμε όλοι ότι κάνει perfect τη δουλειά, έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, δεν διαφωνεί κανείς, αυτές λοιπόν οι τεχνικές που την αναπαράγουν ακριβώς, γιατί δεν έχουν εξωστρακίσει όλες τις άλλες τεχνικές? Και θυμάσαι ότι υπήρξε μια σύγχυση και... Λοιπόν, εδώ νομίζω, μια και είναι σχολείο και το συζητάμε, εγώ μπορώ να σου πω τη γνώμη μου, θέλω να σου την πω τώρα τη γνώμη μου που δεν είπα εκείνη τη μέρα. Είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Κανείς από εμάς δεν τολμάει αυτή τη στιγμή να βάλει τα πρώτα του 15 περιστατικά και να έχει 5 ακράτειες. Δηλαδή, το πρόβλημα σε αυτές τις τεχνικές, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, προσωπικά όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι ότι αν μου έλεγες ότι αύριο θα ξεκινήσεις να μάθεις να κάνεις Χόλεπ, ξέρω ότι μέσα στις πρώτες 15 θα έχω 3-4 ακράτειες, να μην πω περισσότερες, και αυτό δεν μπορείς να το αντέξεις, ειδικά μάλιστα αν δουλεύεις σε μια μικρή κοινωνία. Δεν είναι ούτε ο εξοπλισμός, δεν είναι ούτε η εκπαίδευση, δεν είναι ούτε ο Morcellator την ακριβώς. Δεν είναι ο εξοπλισμός. Είναι το κόστος εκμάθησης, εντός αγωγικών το κόστος, που έχουν οι συγκεκριμένες τεχνικές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο στην Ελλάδα δεν έχουν μπορέσει να βρουν το δρόμο τους. Εγώ νομίζω. Ναι, πες. Νομίζω ότι ο Βαγγέλης είναι πιο κατάλληλος να μιλήσει γι' αυτό. Απλώς θα πω μια προσωπική άποψη. Δεν νομίζω, Στέλιο, ότι είναι έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά οποιαδήποτε αρχική κατάσταση, τα πρώτα σου βήματα, όχι ακράτειες, τραγικές επιλογές μπορεί να σου κάνει. Δηλαδή,
να μην βάλω εγώ διαδερμικές κάτω, γιατί θα μου κάνει σύψεις, να μην βάλει ο άλλος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε λίγο κολλημένοι στο θέμα, αυτό μάθαμε, αυτό κάνουμε και μάλιστα στις μέρες μας με την έλευση της διπολικής, αυτό το θέμα όντως αρχίζει σιγά σιγά να παρέχει. Δηλαδή με μια καλή διουρηθρική προστατεκτομή με διπολικό σύστημα μπορεί να βγάλει κανείς αρκετά μεγάλο προστάτη. Τώρα, Χαρή, συγγνώμη, πιστεύεις ότι από τις επεμβάσεις που κάνουμε στην εδωρολογία, ας πούμε η διαδερμική είναι πιο, έχει πιο εύκολη καμπύλη εκμάθησης? Εμένα, αν με ρωτήσετε, τι είναι το πιο δύσκολο που ξέρεις να κάνεις στην ουρολογία, σου πω η διαδερμική. Μα συγκρίνουμε πολύ σκληρή καμπύλη. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ναι, στη διαδερμική, η εναλλακτική λύση είναι ανοιχτό χειρουργείο. Έτσι. Εδώ η εναλλακτική λύση είναι να κάνεις μια διουρηθρική εκτομή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια. Δεν είναι το ίδιο. Μήνυμα. Πώς δεν είναι το ίδιο? Πολλές φορές η διουρηθρική εκτομή είναι πιο καλή από την. Εγώ πώς ξεκίνησα? Ξεκίνησα να κάνω εκτιρμήσεις. Ξεκίνησα. Είχα και τον Marsulator, τον κονιορτοποιητή. Όταν είδα το σκηνικό, δεν με ικανοποίησε. Ποιο σκηνικό, ποιο εννοείς? Ότι δεν είναι πάντα έτσι όπως το δείχνουν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όποιος κάνει εκπυρήνηση με λέιζερ, στο τέλος βάζει το διπολικό μέσα και κάνει αιμόσταση. Το 90%. Ωραία, τότε είναι φωνή. Παιδιά, άρα... συγγνώμη, γιατί δεν τα λέμε και δεν τα γράφουμε και δεν τελειώνουμε αυτή την ιστορία και πελεπόμαστε. Εδώ οι εταιρείες οργανώνουν κούρσες εκπαίδευση και λέμε στους ανθρώπους, πάτε να μάθετε. Αν δεις τα ονόματα που κάνουν εκπυρηνήσεις, είτε με τούλιουμ είτε με χόλμιουμ, στο τέλος βάζουν το διπολικό και κάνουν αιμόσταση. Και το ερώτημα είναι, γιατί να βάλω το διπολικό στο τέλος, δεν το βάλω από την αρχή και να κάνω το resection μου? Υπάρχουν λέιζερ όπως το τούλιουμ που σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις vaporization. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις εκπυρήνηση, μπορεί να κάνεις συνδυασμό και να είσαι πιο προσεκτικός. Η προσωπική μου άποψη είναι όταν θα κατασταλάξει αυτό το peak τώρα των enucleations, θα ξαναεπανέλθουμε στις διπολικές, γιατί η διπολική ενέργεια αναπτύσσεται ραγδαία. Μα δε, νομίζω ότι το peak έχει τελειώσει με το enucleation. Νομίζω ότι το peak του το έκανε, είναι σε πτώση πια. Δεν νομίζω ότι είναι σε peak. Όχι, είναι σε ανάπτυξη. Είναι σε ανάπτυξη. Ήτανε τον Οκτώβριο, ήμουνα στη Ζυρίχη, στο συνέδριο που ήταν αντίστοιχο με τις Αθηναϊκές Ουρολογικές Συμβουλές που κάνει η Πανεπιστημιακή Κλινική, στο faculty dinner, ρωτάω τι κάνετε. Λοιπόν, όλοι στο τραπέζι μου είπαν ότι πλέον εκπαιδεύουμε τους ειδικευόμενους στο enucleation. Συγγνώμη, αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι γιατί είχαν peak και decline, όλοι μου είπανε. Λοιπόν, και εκεί εκπαιδεύουμε και εκεί είναι το μέλλον. Λοιπόν, γιατί είναι εκεί το μέλλον? Γιατί αυτό ήταν το όνειρο του ουρολόγου. Έτσι, κάναμε, βγάζουμε το χέρι μας, πετάμε τον προστάτη και αυτό επιτέλους θα μπορούσαμε να το κάνουμε τώρα, έτσι, όπου μου είπανε ότι δεν χρειάζεται καν. Μου είπαν ότι είναι ένας Ιταλός, ένα μικρό νοσοκομείο κάπου στο βορρά. Ο Τσέζερο Σκοφώνε. Λοιπόν, ο οποίος λέει να πας να δεις με διπολική να σου κάνει, ούτε λέιζερ θέλει ούτε τίποτα, να σου φύγουν, λέει, πραγματικά θα χαζέψεις. Άρα θεωρώ ότι είναι θέμα χιλιομέτρων για να το δούμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω πραγματικά, επειδή εμείς τώρα είχαμε την εμπειρία, για πρώτη φορά πήραμε, αλλά έχουμε και την εμπειρία και από τις Ολύμπους και έτσι και τα μανιτάρια κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο οτιδήποτε διπολική έχεις. Πήραμε τη Store στο καινούριο μοντέλο με τα καινούρια λουπάκια. Λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος. Να. Πέστε, Τάσο, που σε βλέπω τώρα μπροστά μου, ποια είναι η εμπειρία σου. Λοιπόν, άλλαξε, είναι σαφής η διαφορά. Το πώς κόβει. Δεν αφήστε αιμοστάσεις και τα λοιπά. Εδώ αυτό το οποίο συζητάμε, τουλάχιστον αυτό είναι το πνεύμα. Μιλάμε για μεγάλους προστάτες. Δεν είπαμε να πάρουμε το χόλμιο, να το βάλουμε στα 60 γραμμάρια. Έτσι, αν είναι 200 γραμμάρια όμως, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό για ένα μέσο ουρολόγο. Έστω και με διπλή. Καταρχάς, δεν μιλάνε για 200 γραμμάρια στη βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή. 120. Το κόνσεπτ του enucleation αυτή τη στιγμή πλασάρεται για όλους τους προστάτες. Σαφώς. Έτσι, αλλά... για όλους τους προστάτες. Τώρα, αν για τον προστάτη 200 γραμμαρίων, εκεί έχει να κάνει και με τα χιλιόμετρα που έχει. Γιατί κάποιος για να κάνει εκπυρήνηση με λέιζερ ή διπολική σε προστάτη 200 γραμμαρίων πρέπει να έχει πολλά χιλιόμετρα. Πολλά χιλιόμετρα. Γιατί το πώς χάνεσαι είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Άρα και εκεί σχετικό είναι αυτό. Ναι, έρχεται όμως σαν αντίθεση. Εντάξει τώρα. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε αργήσει. Οκ. Λοιπόν, απλώς δύο πραγματάκια. Το χόλ επεραντίον της διουρηθρικής. Τι papers έχουμε? Έχουμε αρκετές στοιχειοποιημένες κλινικές δοκιμές. Τρεις μόλις μεταναλύσεις. Δεν έχουν όλες αυτές μεταναλυθεί. Συνοπτικά τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα. Τα take home messages θέλω. Take home messages. Παρόμοια ασφάλεια, αλλά καλύτερο περιχειρητικό προφίλ, λόγω λιγότερης αιμορραγίας, ενώ η TURP είναι πιο βραχαία η διάρκεια της.
Τονίζω και πάλι ότι μιλάμε για μεταναλύσεις, όμως με προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Έτσι, μικρά νούμερα, ετερογένεια κτλ. Ως προς τα μακροχρόνια αποτελέσματα, εγώ τουλάχιστον μπόρεσα να βρω 2 τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές με 3 χρόνια follow-up για τη διουρητρική εναντίον δηλαδή και 7 χρόνια με μικρά νούμερα σχετικά, τα οποία έδειξαν ότι το HOLEP μετά τη μεταανάλυσή τους έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα είναι παρόμοια, συγγνώμη, η ασφάλεια είναι παρόμοια, η αποτελεσματικότητα όμως φαίνεται να είναι καλύτερη λίγο για το HOLEP ως προς το IPSS και το QMAX. Τώρα, εναντίον της ανοιχτής, 3 μεταναλύσεις, τις έχω εδώ πέρα, ξέρει μπορεί να τις διαβάσει πιο αναλυτικά, 4 τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές, τα είπαμε και προηγουμένως, δεν θα παραμείνω πολύ σε αυτό. Και ερχόμαστε με βάση όλα αυτά τα οποία έχουμε πει στα guidelines, έτσι. Εδώ η ανοιχτή προστατεκτομή και η ενδοσκοπική εκπυρήνηση του αδενόματος έρχονται με grade of recommendation α, level of evidence 1α για ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγάλους προστάτες. Το HOLEP από την άλλη μεριά μπορεί να αποτελέσει alternative βάσει τα guidelines της διουρηθρικής σε ασθενείς οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν και με ταχεία, ας πούμε, μείωση της συμπτωματολογίας στο υγιής και στο απότερο μέλλον μεσοπρόθεσμα. HOLEP εναντίον άλλων τεχνικών. Εδώ έχουμε, αυτά είναι όλα τα papers που έχουμε, τυχιοποιημένων κλινικών δοκιμών πάντα. HOLEP εναντίον TURIS, PK της Gyrus, δηλαδή Gyrus Olympus και PVP. Τα νούμερα, οι προστάτες δεν είναι πολύ μεγάλοι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για αυτές τις συγκρίσεις, διότι είναι πολύ λίγες οι μελέτες οι οποίες συγκρίνουν το HOLEP, ας πούμε, μία μελέτη με το TURIS, το HOLEP μία με την διπολική της Gyrus. Δεν μπορούμε να πούμε ασφαλώς τι συμβαίνει. Ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτό το paper, το οποίο εμφανίστηκε το 2006, το οποίο εισάγει μία άλλη μορφή ενέργεια στην εκπυρήνηση. Δηλαδή, την εκπυρήνηση με χρήση πλασμακινητικής ενέργειας. Όταν μιλάμε για plasma kinetic energy, αναφερόμαστε σε διπολική ενέργεια, η οποία όμως είναι trademark της Gyrus, δηλαδή με συγκεκριμένη διαθερμία και συγκρίθηκε σε ένα μικρό αριθμό ασθενών, το concept του enucleation είναι παρόμοιο, συγκρίθηκε σε ένα μικρό αριθμό ασθενών με το HOLEP, όπου φάνηκε από αυτή τη μελέτη ότι το HOLEP υπερτερεί στο χρόνο διάρκεια χειρουργείου, ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για το χρόνο καθετηριασμού και νοσηλείας, και ούτε και στις επιπλοκές. Αυτή είναι η διαθερμία. Εδώ γίνεται με αγγύλη ουσιαστικά η εκπυρήνηση. Ακολουθώντας τη γνωστή τεχνική που περιγράφηκε στη μονοπολική. Και αναπτύχθηκε προηγουμένως, την είδαμε προηγουμένως. PKEP εναντίον ανοιχτής προστατεκτομής. Τα έχουμε συζητήσει. Έχουμε εδώ 2 μεταναλύσεις πάλι. Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το διάρκεια χειρουργείου υπέρ της ανοιχτής. Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη διάρκεια καθετηριασμού και νοσηλείας υπέρ της διπολικής. Στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μεταγγίσεις χαμηλότερες υπέρ της διπολικής και η αποτελεσματικότητα παρόμοια. Και το βάζω εδώ παρόλο ότι περιγράφηκε αργότερα αυτό το paper, είναι πρόσφατο σχετικά, το 2013, χρήση πάλι διπολικής ενέργειας, αλλά με ένα άλλο σύστημα, το σύστημα της Olympus, ή μη διπολικό σύστημα, και τη χρήση του μανιταριού ή της ειδικής αγγύλης για την εκπυρήνηση που βλέπετε πως είναι. Το concept της εκπυρήνησης είναι πάλι το ίδιο, χρησιμοποιείται όμως διαφορετικό ηλεκτρόδιο και διπολική ή μη διπολική, θα έλεγα, ενέργεια. Φαίνεται ότι, δεν ξέρω, ίσως είναι η φτηνή λύση, Βαγγέλη, της εκπυρήνησης αυτή τη στιγμή για ένα ελληνικό νοσοκομείο που δεν έχει την δυνατότητα να έχει, αν θέλει να το εφαρμόσει με ένα λέιζερ. Στη διπολική αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει και ειδικές λούπες. Ο Χέρμαν έχει κάνει δική του... Όχι αυτό, ίσως. Όχι, δεν είναι αυτό. Έχει φτιάξει δική του λούπα, η οποία είναι σαν ένα πιο πλατή έτσι, εργαλείο, το οποίο με αυτό εκπυρηνίζει. Άρα εκπυρήνηση μπορεί να κάνει ο Ράσλερ από τη Λειψία, κάνει με τη μονοπολική λούπα την κανονική εκπυρήνηση. Έτσι. Άρα εκπυρήνηση μπορεί να κάνει όπως θες. Δεν είναι... Με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας. Θέλω να πω, για να μην, αν δεν έχεις ένα λέιζερ, δεν μπορείς να αγοράσεις ένα λέιζερ. Αλλά πες μας λίγο τώρα, επειδή όντως τώρα βλέπουμε όλα αυτά το στυλ της Olympus, το TURIS και αυτά,
δεν είναι καθαρό ημιδιπολική. Είμαι ημιδιπολική, όπως λες, έτσι. Να πω δύο λόγια για αυτό. Ναι, γιατί, ναι. Ποιο είναι καθαρό ημιδιπολική, γιατί εκεί πέρα έχουμε κάτι ιστορίες με κάτι εγκάβματα κίστης και κάτι ιστορίες, δεν ξέρω τι παίζει. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία, από τη βιβλιογραφία κυρίως, αλλά και κλινικά. Έχουμε τα συστήματα καθαρά διπολικά, όπως ορίζεται, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ο θετικός και αρνητικός πόλος ακριβώς στο τύπο του ρητοσκοπίου για τα αληθή διπολικά. Παραδείγματος χάρη τη storage. Και υπάρχουν και τα ημιδιπολικά, όπου... Όσο γνωρίζω, έχει βεβαίως. Έχει η Airbay που συνεργάζεται με τη Wolf, έχει αμυγό διπολικό. Εμείς αυτό έχουμε στην κλινική. Η Wolf, το ρεζιδοσκόπιο της είναι ημιδιπολικό. Όχι, όχι. Η διαθερμία της Airbay είναι διπολική διαθερμία. Και το. Ωραία, η Airbay λοιπόν έχει βγάλει. Συνεργάζεται και με την Tondara, μια γερμανική εταιρεία γνώση ταυτότητα. Εμείς αυτό έχουμε στην κλινική. Αμυγό διπολικό. Υπάρχει το στόσπιν αμυγό διπολικό. Άλλο λέει. Το αμυγό διπολικό. Στο ρεζιδοσκόπιο. Το προσδιορίζουν κατά πόσο το ρεύμα γυρνάει από το θικάρι ή από τη λούπα. Καταλαβαίνετε. Σίγουρα θικάρι πάντω. Το δικό μα, α πούμε, που είναι μια γερμανική εταιρεία, λέγεται Tondara. Η εταιρεία, εγώ δεν την ήξερα, είναι αμυγό διπολικό. Είναι σαν τη Storch. Η Olympus δεν είναι αμυγός διπολικό. Αλλά επειδή προσωπικά έχω δουλέψει και τα δύο, σας λέω ότι δεν το καταλαβαίνεις αυτό στην πράξη. Το θέμα είναι αν έχεις επιπλοκές. Δεν υπάρχουν. Η Olympus, το πρώτο generator που έβγαλε, κάναν το τεράστιο σφάλμα και γυρνάγαν το ρεύμα από το θικάρι. Okay. Εξού και προκύψανε δημοσιεύσεις, δειλά-δειλά βγήκε ο πρώτος και ανέφερε τα πρώτα στενώματα και μετά βγήκαν κι άλλα. Τώρα το καινούργιο μοντέλο που έχει βγάλει είναι μονωμένο το θικάρι. Πάλι γυρνάει από το θικάρι, αλλά η εξωτερική επιφάνειά του είναι μονωμένη. Ξέρετε, γιατί πάλι στο εξωτερικό ανέφεραν ότι εγώ λέει φοβάμαι γιατί την πάτσα και είχα έγκαυμα κύστης ολόκληρης. Το πρώτο μοντέλο της Olympus. Έκανε κυστεκτομή. Καλά, αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί το θικάρι δεν ακουμπάει την κύστη, ακουμπάει την ουρήθρα. Άρα είναι πολύ λογικό να κάνει στένωμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις γιατί να έχει κάνει έγκαυμα στην κύστη. Άρα κάποια βλακεία πρέπει να κάνει διαχειρητικά. Υπάρχει περιστατικό και στην Ελλάδα. Ξέρω και περιστατικό στην Ελλάδα που οδηγήθηκε σε κυστεκτομή συναδέλφου, πάλι με την πολική της Olympus, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είναι μεμονωμένα γεγονότα. Δηλαδή, μην καταδικάσουμε τα εργαλεία επειδή είχαμε ένα ή δύο περιστατικά. Οι μελέτες που έχουμε, ο καθένας μπορεί να πει μια εμπειρία ενός περιστατικού, αλλά έχουν δείξει, και αυτό είναι σίγουρο, ότι δεν έχουμε διαφορές στα στενώματα με το ημιδιπολικό σύστημα. Δεν έχει φανεί αυτό. Ξεκίνησε μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε πριν από 2 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω, για μεγάλους προστάτες. Δηλαδή, όταν παρατείνεται ο χρόνος και δεν γίνεται το σωστό τζελάσμα της ουρήθρας όπως πρέπει να γίνεται, εκεί μπορεί να ίσως να συμβεί. Στα αμυγώς διπολικά συστήματα, σε μια δικιά μας με τον Ζαν Τελαροζέτ που κάναμε, στην πολυκεντρική μελέτη, φάνηκε μια τάση, η οποία όμως δεν επιβεβαιώθηκε από εμάς, βγήκε μετά ένα paper που το συζήτησε, συγκλήσεων αφιένα. Και ίσως να δικαιολογείται ή να επιβεβαιωθεί στο μέλλον, ακριβώς γιατί είναι πολύ focused η ενέργεια στην περιοχή που δουλεύει. Γεγονός είναι ότι αν η πρώτη γενιά της Olympus ήταν καλή, δεν καλύπταν το θικάρι τους μετά. Άρα σαφέστατα διακρίνανε το πρόβλημα και το επιδιορθώσαν. Σχόλιο έχουμε από τον κ. Φραγιάδη. Πάντως, σε μία συζήτηση που είχαμε σε μία βιβλιογραφική ενημέρωση και ήρθε ο καθηγητής Just on Time, από απλή ανάταση της χειρός σε Έλληνες ουρολόγους, όλοι είχαν να αναφέρουν σποραδικά 1-2 περιστατικά με γαύματα κύστης. Οι ίδιοι δικές τους επιπλοκές ή ξέραν την ίδια αυτή που ξέρω εγώ και τη μοιραζόντουσαν όλοι. Όχι, όχι, όχι. Ο καθηγητής είναι εδώ, νομίζω το θυμάται γιατί είχε και εκείνος περιστατικό που παραπέμφθηκε σε εκείνον, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ήταν Έχουμε 5 περιστατικά στην κλινική που έχουν έρθει από αλλού να έχουν γίνει αυτές οι ιστορίες. Ο Γιώργος ο Κοριτσιάδης ανέφερε περιστατικό, είχαν δηλαδή... Το πρώτο σύστημα της Olympus, το παλιό. Το πρόβλημα λοιπόν με τις επιπλοκές του τύπου είναι ότι σπάνια αναγράφονται σε δημοσιεύσεις. Έτσι, διότι όταν κάποιος έχει πάρει και προωθεί ένα καινούριο σύστημα, αν του κάτσει επιπλοκή, δεν θα κάτσει να τη δημοσιεύσει. Έτσι, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι όταν βγαίνουν λένε διπολικό σύστημα, ενώ δεν είναι διπολικό. Έτσι. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν ξέρω η άποψη ποια είναι. Πραγματικά τα έχει εκτοπίσει όλα με την έννοια ότι, όπως είπατε και χθες, δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Νομίζω ο καθηγητής Μητρόπουλος το είπε.
ότι μιλάμε για μια τεχνική η οποία πρέπει να απευθύνεται στο μέσο ουρολόγο και όχι τον expert τον expert. Επομένως είναι ένας τρόπος που σου δίνει ένα έξτρα επίπεδο ασφαλείας. Ναι. Προχωρούμε. Λοιπόν, εντάξει, η τεχνική είναι η ίδια, απλώς χρησιμοποιείται το μανιτάρι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και στη συνέχεια εκπυρηνίζουμε αποθώντας προς την ουροδόχο κύστη. Χαρή, δες λίγο στο αριστερό βίντεο που πάει να κάνει την εκπυρήνιση. Δεν έχει πάει στο πραγματικό όριο, έχει μείνει πιο κεντρικά, έτσι. Δείτε το λίγο. Δηλαδή, βλέπετε, κανείς δεν τολμάει να πάει στο όριο του λουφιδίου για να κάνει στροφή. Η στροφή είναι μέσα από το. Έχει προστατικό ιστό πίσω. Γι' αυτό παίρνουν τη λούπα μετά και το αποτελειώνουν. Δηλαδή, όλοι την τρέμουν την αγκράτεια στην εκπυρήνιση. Γιατί και αυτό και μένει έμεινε μέσα. Κοιτάξτε το προστατικό ιστό δίπλα στο λουφίδιο. Έπρεπε να πάει λίγο ακόμα, αν ήθελε να είναι στο όριο. Ξέρουμε όμως ότι η ακράτεια δεν οφείλεται σε αυτό το σημείο τις περισσότερες φορές, έτσι. Ναι, αλλά λέω όλοι το φοβούνται, έτσι. Ακόμα και αυτοί που το παρουσιάζουν, είναι βίντεο αυτό, το παρουσιάζει κάποιος, είναι η καλύτερη του εκτέλεση ίσως, Και βλέπετε ότι δεν πάει στο όριο. Κοίτα πώς χάνει το όριο προς τα πάνω. Το βλέπεις ότι όπως γυρνάει έρχεται πιο πίσω. Εδώ. Εντάξει, εκεί, προχωρά χρή. Προχωράμε λιγάκι να μην κουραστούμε άλλο. Δύο λόγια μόνο που ίσως ο Βαγγέλης είναι πιο ειδικός να μιλήσει. Ξέρω ότι το έχετε στην κλινική χρησιμοποιήσει σε μελέτες, έτσι δεν είναι? Για το λέιζερ θουλίου, δύο τεχνικές, δίδυμες τεχνικές. Η μία είναι η εκπυρήνιση σε συνδυασμό με εξάχνωση, το TUVEP, και η άλλη η αμυγής εκμυρήνιση, TULEP. Ουσιαστικά η διαφορά είναι, από όσο κατάλαβα, εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει στο σύστημα, ότι στην πρώτη περίπτωση εκμεταλλευόμαστε κυρίως τις ιδιότητες της εξάχνωσης και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την εκπυρήνιση, ενώ εδώ πέρα κυρίως εκμεταλλευόμαστε καθαρά μηχανικά να κάνουμε την εκπυρήνισή μας. Υπάρχουν οι μελέτες οι οποίες πρόσφατα μάλιστα... Δεν υπάρχει πουθενά, οπότε αυτή η πληροφορία τώρα δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε δυστυχώς. Θούλιο δεν υπάρχει πουθενά. Δυστυχώς. Σε εμάς στην Ελλάδα. Ναι, εμείς έχουμε. Μόνο εδώ. Εμείς έχουμε, ναι. Το πρόβλημα με αυτές τις τεχνολογίες είναι ότι είναι πανάκριβες. Και ότι είναι δύσκολο κάποιος να τις πάρει. Δηλαδή, και εμείς, ας πούμε, δεν μας την έχουμε αγοράσει, μας την έχουν φέρει για μελέτες. Οπότε αυτά είναι ωραία gadgets, αλλά γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι τελικά η διπολική θα επικρατήσει. Γιατί και το Holmium μου το χρησιμοποιούν επειδή καταφέρνουν και αγοράζουν πιο ακριβά μηχανήματα για να έχουν και τις λιθιάσεις. Έτσι, δηλαδή, συνδυάζουν και παίρνουν το ένα μηχάνημα, ξέρω εγώ, 100 βάτ, 80 βάτ. Πρώτες χρήσεις των ινών. Ναι, θέλω να πω ότι αν δεν ήταν και αυτό και έπρεπε κάποιος να πάρει Holmy μόνο για τον προστάτη, δεν θα το έκανε κανένας. Κύριε Γιανακόπουλε, έχετε περάσει τον χρόνο κατά μισή ώρα. Δεν φταίω εγώ, κύριε Χατζηχρήστο. Εσείς παρεμβάνεστε στη συνέχεια και κόβετε τον ομιλητή. Λοιπόν, ο κύριος Λιάτσικος θα μιλήσει 5 λεπτά. Μιλάει συνέχεια. Έτσι είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει απέτηση να μιλήσει μισή ώρα. Εγώ μου είπε να το κάνω. Επομένως, βλέπετε, υπάρχει εδώ μια συμπαιγνία εδώ και κατηγορούν τον Προεδρείο. Με το που ήρθε, μου λέει δεν κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε ακροατήριο, εσύ συντονίζεις. Τελειώνουμε πάντως. Αυτές είναι οι δημοσίευσεις που έχουμε στο αντικείμενο. Όποιος θέλει μπορεί να κάτσει να τις δει, από τις οποίες προέκυψαν και αυτά τα δεδομένα της τεκμηρίωσης στις κατευθυντήριες οδηγίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.